Πάντως τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι μια υπόθεση που την έχουμε αναδείξει από την αρχή, έτσι, αυτή την υπόθεση, από την αρχή της. Ο Στρατής Λιμιός βρίσκεται στα δικαστήρια. Στρατή μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είχες την ευκαιρία είναι να μια... συνομιλήσεις και με την αδελφή του θύματος. Θέλω να το δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί τα, υπάρχουν όλα, Στρατή μου, και μετά να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Παρακαλώ. Ένα αγοράκι ήρθε στον κόσμο, αλλά δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη μητέρα του. Η 37χρονη Κατερίνα πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννα, με την οικογένειά της να καταγγέλει παραλήψεις από την ιδιωτική κλινική, αλλά και το ΕΚΑΒ. Η Κατερίνα γέννησε με καισαρική σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, ίσα που πρόλαβε να κρατήσει αγκαλιά και να θυλάσει το νεογέννητο γιο της. Λίγη ώρα αργότερα όμως εμφάνισε παθολογικά συμπτώματα και είχε αιμορραγία. Η αδελφή της είχε συναντηθεί και είχε μιλήσει με τη Ζήνα πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκινούσε το δικαστικό αγώνα για να δικαιωθεί η μνήμη της αδικοχαμένης Κατερίνας. Τι σε πονάει πιο πολύ σε όλη αυτή την ιστορία? Ότι έφυγε άδικα. Ότι ξαφνικά δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου ότι εκεί που ήμασταν κάθε μέρα μαζί, κάθε λεπτό, ότι υπήρχε δίπλα μου. Αυτή η απώλεια δηλαδή είναι, δεν μπορώ να την περιγράψω. Δεν ξέρω τι να πω. Μου λείπει. Μου λείπει πάρα πολύ, αδελφή μου. 6 χρόνια μετά και η αδελφή της Κατερίνα ζητά ακόμα απαντήσεις. Μιλώντας στο Στρατή Λιμιό, ζητά, όπως λέει, να μάθει γιατί η αδελφή της δεν αγκάλιασε ποτέ το παιδί της. Όπως θα πει, έγιναν μια σειρά λαθών που κόστησαν τη ζωή στη νεαρή μητέρα και θέλει να μάθει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για το κακό που έγινε. Μπήκε μέσα στο χειρουργείο γύρω στις 8 το πρωί. Μου τη στέρισαν και από μένα και από την οικογένειά της και από το παιδάκι της, από όλους. Παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια σε ένα μεγάλο δικαστικό αγώνα, προσπαθώντας να δικαιωθεί η ψυχή της. Αλλά αυτό που με πειράζει περισσότερο είναι ότι αυτό το παιδί δεν θα μπορέσει ποτέ να φωνάξει μαμά. Σήμερα η υπόθεση βρίσκεται σε πρώτο βαθμό στο δικαστήριο, ενώ στο εδόλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται 11 πρόσωπα. Η αδελφή της 37χρονης Κατερίνας ζητά δικαίωση στη μνήμη της, ενώ η δικηγόρος της οικογένειας, Κική Πακυρτζίδου, κάνει λόγο για εγκληματικές παραλήψεις. 6 χρόνια χωρίς την Κατερίνα. 6 χρόνια χωρίς την Κατερίνα. Δεν μπορούσα ούτε να το διανοηθώ ότι θα μπορέσω να ζήσω χωρίς την αδερφή μου. Προσπαθώ να αποδείξω αυτά που εννοούνται. Δηλαδή, ήταν τελείως άδικο αυτό που συνέβη. Είχε μάθει να αγαπάει και να εμπιστεύεται τους ανθρώπους, βλέπεις. Για την πλήρωσε ακριβά. Πήγε για την καισαρική, έγινε καισαρική. Μέσα στον τοκετό αιμορράγησε, έχασε τις αισθήσεις της. Την επανέφεραν βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε μετά από πόση ώρα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά από λίγες ώρες να δημιουργηθεί εγκεφαλικό είδημα. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν ήμουν κοντά της, δεν ήξερα τίποτα. Πάλεψε μόνη της. Την κοιτούσαν απλά και δεν έκαναν τίποτα, ενώ εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε αξονική, δεν υπήρχε μαγνητική, δεν υπήρχαν γιατροί. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα μωρό να μεγαλώνει χωρίς μανούλα. Το πρώτο εγγονάκι για τους γονείς μου, εγώ δεν έχω δικά μου παιδιά. Και ο ανιψιός μου για μένα ήταν σαν ήταν και δικό μου παιδί, είναι δικό μου παιδί. Δεν είμαι η ίδια. Έχω πεθάνει κι εγώ μαζί της. Η αδερφή μου για μένα ήταν η χαρά μου, το γέλιο μου, η δύναμή μου, ήταν ο άνθρωπος που εμπιστευόμουν. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που στεκόμουν δίπλα της και νιώθω περηφάνεια. Ήταν ξεχωριστή. Έναν άγγελο χάσαμε. Εγώ τρέχω και παλεύω μόνη μου τώρα με τα δικαστήρια. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρω ότι είμαι σίγουρη και με τη βοήθεια του Θεού ότι θα φανεί η αλήθεια. Η αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ. Το έχω δει αυτό να συμβαίνει στη ζωή μου συνέχεια. Η Κατερίνα ήταν και παιδί του Θεού, πίστευε πάρα πολύ. Δηλαδή ξεγύμνωνα την ψυχή μου δίπλα της, πώς να σου πω, και έμπαινε μέσα και τη χρωμάτιζε με χρώματα. Ό,τι καλό, ό,τι όμορφο έχει μείνει μέσα στην ψυχή μου είναι από εκείνη. Και τώρα τους ακούς στα δικαστήρια, δεν νοιάζονται για τίποτα. Το αντιμετωπίζουν σαν ένα απλό περιστατικό που απλά συνέβη, που δεν μπορούσαν να κάνουν ούτως ή άλλως τίποτα, οπότε γιατί χτυπιόμαστε εμείς? Και φυσικά μπορούσαν να κάνουν. Δεν τη μετέφεραν καν. Δηλαδή, κάνατε ό,τι κάνατε εκεί, έπρεπε να τη μεταφέρετε. Είχαν ασθενοφόρο της κλινικής και δεν τη βάλανε μέσα να την πάνε. Τι περίμεναν, να γίνει θαύμα? Μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για μια μανούλα 37 ετών, που το όνειρό της ήταν να κρατήσει αυτό το μωρό στην αγκαλιά της και δεν το κράτησε ποτέ. Γιατί?
Είναι μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Πρέπει να σας πω ότι έχουν εκδικαστεί ήδη δύο αγωγές που έχει ασκήσει η οικογένεια τόσο στο διοικητικό πρωτοδικείο όσο και στο πολυμελές, όπου ομόφωνα εξεδόθησαν αποφάσεις οι οποίες έκριναν ότι ο θάνατος αυτής της 37χρονης κοπέλας, η οποία το 2017 έγινε για πρώτη φορά μητέρα και δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο να απειλεί τη ζωή της, δεν πέθανε επειδή ήταν ένα γεγονός τυχαίο, μοιραίο και καθόλου ωραίο, αλλά ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε να κάνει με την αμελή συμπεριφορά, με πράξεις και με παραλήψεις οργάνων της ιδιωτικής κλινικής, αλλά και υπαλλήλων του ΕΚΑΒ. 6 χρόνια έχουν περάσει και η μητέρα της και η αδερφή της ζητούν δικαίωση. Στρατή μου, αυτή η δικαίωση ήρθε σήμερα, συνεχίστηκε η δίκη. Δυστυχώς, Ζήνα μου, κυρίες και κύριοι, η δικαίωση αυτή θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα η οικογένεια για να επέλθει. Ήδη μιλάμε για έναν παρατεταμένο χρονικά δικαστικό αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε περίπου στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι συνεχίζεται έτσι με όχι ιδιαίτερα θα λέγαμε γοργούς ρυθμούς, όπως μου είπε και στο περιθώριο η δικηγόρος της οικογένειας της Εκλιπούσης, η κυρία Κική Πακιρτζίδου. Σήμερα δυστυχώς πριν από λίγη ώρα έχουμε νέα διακοπή. Θα συνεχιστεί η δίκη στις 9 Μαΐου. 9 Μαΐου. Εντάξει, μικρή είναι η διακοπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6 χρόνια, αλλά μικρή είναι η διακοπή από το τώρα στο 9. Είναι πλημέλημα και στα 8 χρόνια παραγράφεται και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Σας λέω γιατί το πλήρωσα. Έκανα 10 χρόνια αγώνα και στο ποινικό και στο διοικητικό επίπεδο. Φτάσαμε μέχρι τον Άριο Πάγο με μια 37χρονη που πέθανε πάνω στη γέννα από αιμορραγία. Το παιδί δεν γνώρισε ποτέ, μισώθηκε το παιδί, αλλά η μητέρα έφυγε. Έχετε δίκιο.